Λέει, αμήν λέγω δε ημίν σε εσάς τούτο, ότι στο μοσαϊκό το νόμο λέει, ουν μοιχεύσεις. Ενώ εσείς λέει, κοιτάτε οι γυναίκες άλλες και το πνεύμα σας είναι γεμάτο από επιθυμίε. Σας λέγω τούτο, ότι έχετε κάνει μοιχεία. Από την ώρα που στο πνεύμα θα μπει η επιθυμία... Από τη σκέψη. Λοιπόν, άραγε βλέπουμε ότι... Χαρά στον άνθρωπο. Δεν ξέρω. Ο χώρος που είμαστε εδώ μαζεμένοι, όταν έχουμε τον Κύριο εν μέσω και με το λόγο του, σαν τον Απόστολο Θωμά, και τον εψηλαφίζουμε και μεταξύ αδερφών, ο ένας τα τάραντα που έχει προς τον άλλον, για να χτιστούμε πνευματικά, που λέει και ο Απόστολος Παύλος, είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Δεν υπάρχει καλύτερη παρέα από αυτή. Δεν υπάρχει. Είπε, αν το μάτι σας σκανδαλίζει, πιο καλά είναι να το βγάλετε. Αν το χέρι σας, πιο καλά να το κόψετε. Σκέφτεται δηλαδή πόσο πρέπει να είναι η πίστη και η θέληση να μην να πρώει στο χέρι για τα λουνού κάτι που δεν σου ανήκει, ούτε και το μάτι σου να, να σκανδαλίσει για κάτι κακό που δεν πρέπει. Για ακούσε τώρα λίγο. Προσεχούσα όπισθεν ύψατο του τραπεδίου του ηματίου αυτού και παραχρήμα έστι η ρίση του αίματος αυτής. Η αιμοραούσα ενώ πήγε κοντά του, ακούμπησε το ημάτιο του Κυρίου και αυτομάτως παραχρήμα αυτόματα αμέσως. Αισθάνθηκε ότι έγινε καλά. Έγινε καλά. Αισθάνθηκε ότι έγινε καλά. Τι λέει αυτό το κομμάτι. Να δούμε τι λέει ο Αναμέ. Ιωάννης της Χλωστάνης, ένας Άγιος. Η πίστη είναι το κλειδί με το οποίο ανοίγεται ο Θείος Θησαυρός. Το κατέχουν οι απλές, αγαθές, όλα αγάπη καρδιές. Πάντα δυνατά το πιστεύω. Η πίστη είναι το πνευματικό στόμα. Ας ανοίγουμε ελεύθερα αυτό το στόμα που σκάμπηκε για το σωματικό. Ας μη σφίγγουν τα χείλη του η αμφιβολία και η ολιγοπιστία. Αν μένει κλειστό εξαιτίας του, κλειστός θα μείνει και ο ουρανός για μας. Όσο πιο πολύ κινείται το στόμα της πίστεως, όσο πιο αδίσταχτο δηλαδή πιστεύουμε στην παντοδυναμία του Θεού, τόσο πιο πολύ θα είναι η θεία εκτιμή απέναντί μας. Δια τούτο λέγω ημίν, πάντα ως αν προσευχόμενοι ετήστε, πιστεύετε ότι λαμβάνετε και έστε ημίν. Πίστη. Αυτό που μου άρεσε από τον πατέρα εδώ λέει, όσο ανοίγουμε το στόμα της πίστεως, που σημαίνει ο Θεός που έγινε άνθρωπος, για να πάρει τον άνθρωπο για να τον κάνει μικρό Θεό, για να τον εσώσει, έκανε μία συγκατάβαση τόσο χαμηλή, τόσο πολύ χαμηλή, και τι, πίστεψε στο πέψαντός του, στον πατέρα του. Πίστεψε. Και ακριβώς κατά γράμμα έκανε. Γι' αυτό στο να με, όρος το να με ελαιών, προτού να το πιάσουν στην προσευχή αυτή που ο θρόβος αίματος έπεφτε, που έβλεπε τα δεινά του τι θα πάθαινε, σαν άνθρωπος, λέει σε μία στιγμή πήγε να ξεφύγει, αλλά ήρθε εις τον εαυτό του και λέει πάτε, όχι ως θέλογο, ως θέλεις εσύ, να γίνει και γεννηθεί το θέλημά σου, ναι τούτο, αν είναι λέγοντο του, αλλά λέει όχι ως θέλογο, ως θέλεις λέει εσύ Κύριε, γεννηθεί το θέλημά σου. Άραγε, δεν χάλασε τίποτα από το πρόγραμμα που είχαν συμφωνήσει η Αγία Τριάδα. Τίποτα δεν χάλασε. Κατεβαίνοντας από πάνω κάτω. Και βλέπουμε εδώ ότι και με συγκίνησε μία λέξη που λέει ο πατέρας ότι πρέπει να ανοίγουμε το στόμα της πίστεως. Τι σημαίνει στόμα της πίστεως. Όταν ανοίγουμε το στόμα τι κάνουμε. Μιλάμε. Και όταν η πίστη φαίνεται, τι κάνουμε, μιλάμε, όχι με το στόμα, με τα έργα μας, με τα έργα μας. Γιατί λένε οι πατέρες, θέλεις να δεις τι λόγο είπες παιδί μου, αν είπες καλό, και είναι μεγάλο λόγο, άκουσε το, είπες αυτό, λες ότι είναι καλό, σε αυτό το λόγο είχες έργο, πράξη, όχι. Ο λόγος μικρός, δεν έχει φύγηση, δεν προχωράει, δεν είναι σπόρος.
Χριστός είπε στους μαθητάς να μην σκέφτεστε, θα πείτε εκείνη την ώρα, θα φωτίζεστε μετά για πνεύμα. Άλλο τώρα, άλλο, άλλο. Ο άνθρωπος, ο διαβασμένος και ο λιγάκι φωτισμένος από το Θεό, αν θέλει ο Κύριος, ώστε ανοίξει το στόμα του, μπορεί πολλά να πει. Από αυτά που ξέρει. Όχι, καλό είναι αυτό που είπατε, αλλά είναι σε άλλο, γιατί θέλω, θέλω να πω κάτι άλλο. Και λέει, άραγε, αν λέει άνθρωπε, έχεις πεις ένα λόγο, που είναι καλό και ο κόσμος αρέσει σε αυτό που πεις, αλλά κάνεις όμως και έργο σε αυτό το λόγο, αυτός ο λόγος, λένε οι πατέρες, είναι ακατανίκητος. Να το πούμε πιο απλά. Ο Χριστός μας δεν άφησε τίποτα γραπτό. Όλα ήταν προφορικά. Αλλά γινήκανε δυνατά και γραπτά, γιατί αυτά που είπε τα έκανε πράξη. Και έπεισε και η μεγαλύτερη απειθία, ένας που να με απειθεί, δηλαδή σαν τον άπιστο Θωμά φέρει. Ας πάρουμε ένα μικρό παράδειγμα. Ναι. Λοιπόν, λέει ο Κύριος μου και ο Θεός μου, εφόσον είδε. Και ο Κύριος τι λέει, μακάρι οι μη δόντες εμπιστεύσονται. Λοιπόν, και λέω πολύ εγώ, το λένε αυτό. Και λέω εγώ τώρα, αν ανοίξουμε το βιβλίο αυτό και το πάρουμε σχολαστικά από την αρχή μέχρι το τέλος, τι θα ανακαλύψουμε? Πολά. Αυτό που ανακάλυψε και ο Απόστολος Θωμά, τις πληγές του Κυρίου, ο αίρον τα σαμαρτίας του κόσμου. Στην Αγία, λίγο. Στην Αγία Τράπεζα, στην Πλατιτέρα, από κάτω, υπάρχει ο Χριστός σταυρωμένος. Σε όλους τους λαούς, έτσι. Και τι λέει αυτό, ξέρετε τι λέει? Παιδί μου, κοίτα τι έκανα εγώ για σένα. Έλα κοντά μου. Έλα κοντά μου. Δηλαδή, ότι εμείς πρέπει να του ζητήσουμε δύναμη από εκεί που είναι, για να μπορούμε να κάνουμε κι εμείς. Διότι ο Κύριος έδωσε τον εαυτό του για όλη την ανθρωπότητα, για τις αμαρτίες μας. Εμείς πολλές φορές για τις δικές μας αμαρτίες, για τις δικές μας, όχι για τους άλλους, πολλές φορές δεν δίνουμε τον εαυτό μας εκεί που πρέπει. Πού? Να πάμε στο γνωστό κοντά, στο Άγιο Πνεύμα, στον αντιπρόσωπο του Θεού και να καταθέσουμε, να πούμε, Πάτερ, ήμαρτο. Λοιπόν, παρακαλώ. 50. Δεν θα πεις τίποτα, ε. Ιδούσα δε η γυνή ότι έλαθε, τρέμουσα ήλθε και προσπέρχουσα αυτό διήν αιτίαν ύψατο αυτού, απήγγειλεν αυτό ενώπιον παντός του λαού και ως η άθη παραχρήμα. Βλέπουμε εδώ ότι η αιμορραούσα, βλέποντας ότι ο Κύριος επέμενε, είδε ότι ο Κύριος ήξερε τι έλεγε και κοντοστάθηκε και ήθελε να μιλήσει στον Κύριο, να πει «Εγώ, Κύριε, σε ακούμπησα». Τι λέει? Να πιστεύεις αφλόνητα ότι ο Θεός σε βλέπει, καθώς πιστεύεις ότι ο Πατέρας σου ή όποιος άλλος βρίσκεται μπροστά σου σε βλέπει. Με τη διαφορά ότι ο αιώνιος πατήρ βλέπει και ότι είναι μέσα σου, σε βλέπει ολόκληρο. Γιατί ο θαλήμι Κύριου, μυροπλασίος ηλίου φωτεινότερη, επιβλέποντας πάσης οδούς ανθρώπων και κατανοώντας τις απόκριφα μέλη. Όπως το εφός του ηλίου πέφτει παντού και φωτίζει τα πάντα, έτσι και ματιά του Θεού απείως περισσότερο όλα που βλέπει. Βλέπετε τι λέει ο Πατέρας? Λέει ότι ο Κύριος βλέπει τα πάντα. Δηλαδή, ό,τι φως για να φτιάξει ο άνθρωπος, το φως του Κυρίου είναι, πώς το λέει, να μην μυρω... Είτε κρυφό, είτε φανερό, φαίνεται στα μάτια του Θεού όλα. Ναι. Είναι δισεκατομμύρια φορές παραπάνω, δηλαδή τόσο πολύ που δεν μπορεί ο άνθρωπος να το φανταστεί. Και αυτό το φως μπαίνει μέσα μας, που μέσα μας δυστυχώς υπάρχει κάποιο σκοτάδι και βλέπει τα πάντα. Λοιπόν, σας πω κάτι μια φορά, που δεν ξέρω αν πρέπει να το πω, θα με συγχωρέσει, αλλά το έχω πει κι αλλού. Έλεγα, μα πώς βλέπει το μάτι του Θεού? Μια νύχτα μου λέει μια φωνή, θέλει να δεις πώς βλέπει το μάτι του Θεού, παιδιά. Βρέθηκα σε ένα σημείο. Πιο δυνατά, σε ένα σημείο ψηλό.
έβλεπα μέχρι τον πάτο της θάλασσας τα ψάρια, τα σκοτσακισμένα καράβια, πόλεις, κόσμο, χωριά, ομορφιά, βουνά, δάση. Και μου λέει, έτσι τα βλέπει το μάτι του. Τόσο πολύ ευχαριστήθηκα αυτό το νέο πράγμα που είδα και από τότε πιστεύω ότι πράγματι και τώρα που μιλάμε στα αυτή του Θεού. Και το καλό και το κακό. Όταν ξεκινήσαμε την προσευχή μας, τι είπαμε? Βασιλεύτερα, ο πανταχού. Παρόν. Υπάρχει χώρος που να μην είναι. Όχι. Δεν τον εμποδίζει τίποτα. Ευχαριστώ για το να με παράδειγμα, ήταν ωραίο. Ωραίο, πάρα πολύ. Λοιπόν, να με διάβασε. Βάλω το 48. Το 420. Ο δε είπεν αυτοί, θάση τη γάδε, η πίστη σου σε σοκέσαι, πορεύου εις ειρήνη. Βλέποντας τη μαρτυρία της γυναικός, ότι ομολόγησε και έγινε καλά, της έδωσε την ευλογία του και λέει, πορεύσου εις ειρήνη. Από εδώ και πέρα να είσαι πάντοτε η γλυκιά. Πήρες αυτό που πήρες και να μην είσαι σαν τους ανθρώπους που παίρνουνε και είναι πολλές φορές αχάριστοι. Εν ειρήνη. Δηλαδή να είσαι πάντοτε ήπια, να είσαι σε ένα χώρο τέτοιο που οι συνάνθρωποι σου να βλέπουν αυτό που βγάζεις, αυτό που λες ή για το θαύμα ή για τη ζωή σου την ίδια που ο Κύριος έκανε την επέμβαση, όχι με το μαχαίρι που κάνουν οι χειρουργοί, με τη μάχαιρα του πνεύματος, Λοιπόν, και βρήκες τη δωρεάν αυτή. Εν ειρήνη πάντοτε να είσαι, διότι πήρες κάτι που δεν μπορούσε άνθρωπος να σου το δώσει. Λέγε. Πόσοι χριστιανοί λένε ότι πιστεύουν στον Θεό χωρίς πραγματικά να πιστεύουν. Αυτό λέει πολλά. Λίγο πιο δυνατά. Πόσα στόματα μένουν σιωπηλά όταν είναι ανάγκη να πρεσπιστούν τη δόξα του Θεού και των Αγίων ενώπιον των ιών του αιώνος τούτο που τη βλασφημούν. Πολλοί λένε ότι πιστεύουν στον Θεό, αλλά όταν έρχεται ο πειρασμός, η πίστη τους εξανεμίζεται. Η πίστη αυτή λοιπόν ήταν μόνο λόγια. Η ώρα του πειρασμού είναι ακριβώς η ώρα να δείξει κανείς την υπακοή του στις βολές του Κυρίου και να του πει γεννηθεί το θέλημά σου. Ή να αναφωνήσει, ή το όνομα Κυρίου ευλογημένο. Αν δεν γίνεται έτσι, τότε πρόκειται για πίστη που ανθεί στον καιρό των ονέσεων, αλλά απαρνείται τον Κύριο στον καιρό της δοκιμασίας. Μάλιστα. Δηλαδή, ο καλός χριστιανός, αυτός που θέλει να λέγεται καλός χριστιανός, πρέπει να κάνει καλή χρήση του Χριστού. Χριστιανός είναι χρήση Χριστού. Και όταν ο χριστιανός για τον ΑΒ λόγο που στη ζωή μας όλοι μας που είμαστε σε μια ηλικία τέτοια και έχουμε κάποια βιώματα, έχουμε κάποιες εμπειρίες, έχουμε κάποιες στεναχώριες περάσει. Έτσι. Λοιπόν, επειδή περάσαμε στεναχώριες, το Θεό πρέπει να τον αγαπάμε, να είμαστε κοντά του ή όταν είναι μια μεγάλη στεναχώρια πρέπει να πάμε στο Θεό και μετά να το ζερνάμε. Ο Κύριος μας θέλει σε καθημερινή βάση να είμαστε κοντά του. Έχουμε προβλήματα. Δεν έχουμε να τον έχουμε οδηγό και να μας κουμαντάρει αυτός. Και αν μας τύχει ένα πρόβλημα, μια δοκιμασία, να μας το επιτρέψει αυτός και να μας δώσει αυτός το σταυρό που θέλει, που μας ξέρει, για να μπορούμε να το σηκώσουμε. Γιατί πραγματικά, αν φύγουμε από το Θεό ολότερα, θα φτιάξουμε ένα σταυρό μόνοι μας που δεν θα σηκώνεται με τίποτα. Θα παλεύουμε και τίποτα θα κάνουμε. Δυστυχώς. Έτσι είναι. Λοιπόν, αν διαβάσουμε και ένα τελευταίο, γιατί η ώρα πέρασε. Λοιπόν.